Μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, πέραστο τριήμερο, εθνική έπαρση και ομοψυχία σε παρελάσεις άδειες από κόσμο, γεμάτες από κάγκελα και τις ειδικές δυνάμεις φυσικά, προκειμένου να μην έχουμε έτσι, γεγονότα δυσάρεστα. Ποια είναι τα δυσάρεστα γεγονότα? Η διαμαρτυρία του κόσμου. Ο κόσμος βγαίνει και διαμαρτύρεται στους δρόμους για αυτό που συμβαίνει. Και δεν διαμαρτύρεται μόνο στους δρόμους. Θα διαμαρτυρηθεί και εκεί που δεν το περιμένουν και θα είναι πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το βράδυ τελειώνει η διαδικτυακή ψηφοφορία. Και έχουμε ανατροπή των πάντων και έκπληξη που δεν μπορεί να τη βάλει ο νους του ανθρώπου. Δεν θα πω περισσότερα για να μην επηρεάσω αυτούς που ψηφίζουν. Αν και όσοι ψηφίζουν στην κρυφή διαδικτυακή, αυτή δηλαδή η οποία διενεργείται με email και απαντάει ένα δείγμα σταθμισμένο από τους ειδικούς επιστήμονες, ούτως ώστε να μην μπορεί ο καθένας να μπαινοβγαίνει, εκεί δεν μπορούν να γίνουν λαθροχειρίες, ούτε κανένας μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό το δείγμα μπαίνει κατ' εντολήν μέσα. Είναι ένα δείγμα το οποίο έχει σταθμιστεί κατά το παρελθόν. Έχει δώσει αποτελέσματα πολύ συγκεκριμένα και βεβαίως λίγοι ακόμα αμφισβητούν την εγκυρότητά του. Λίγοι εννοώ όπως ο πρόεδρος του Δημιουργία Ξανά, ο οποίος αφενός μεν αμφισβητούσε την εγκυρότητα της διαδικτυακής ψηφορίας, αφετέρου διαμαρτυρόταν γιατί δεν τον είχαμε συμπεριλάβει στη μέτρηση. Βεβαίως αυτό δεν έγινε επίτηδες τότε, αλλά απλά οι άνθρωποι οι οποίοι έθεσαν τα ερωτήματα μαζί μας δεν συμπεριέλαβαν, οι στατιστικολόγοι δηλαδή, δεν συμπεριέλαβαν το Δημιουργία Ξανά γιατί δεν εμφάνιζε πολλές ψήφους κατά την προτελευταία, τα μία μέτρηση στο παρελθόν, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, εγώ δεν έχω να πω πάρα πολλά πράγματα γιατί δεσμεύομαι να μην μιλήσω μέχρι την Τρίτη το βράδυ, σήμερα το βράδυ δηλαδή. Μετά όμως θα έχουμε να πούμε και θα πούμε γιατί δυστυχώς τα πράγματα ανατρέπονται και αν αυτή είναι μια στιγμιαία καταγραφή της συμπεριφοράς του εκλογικού σώματος, έχει καλώς. Εάν δεν είναι όμως και από ό,τι φαίνεται πάει να παγιωθεί και δεν είναι, τότε πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους για αυτό που δεν περίμεναν και για το οποίο είναι υπεύθυνοι. Υπεύθυνοι είναι οι πολιτικοί που κυβερνούν τον τόπο, ο δικοματισμός, τρικοματισμός στο παρελθόν, η δημοκρατική αριστερά έχει φύγει από τη μέση, με το Φώτη Κουβέλη να έχει υποστεί και διάφορες ταλαιπωρίες με την υγεία του το τελευταίο διάστημα. Έχουν απομείνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί εισπράττουν όλη την δυσαρέσκεια. Και η δυσαρέσκεια επηρεάζεται και από άλλα γεγονότα, όπως ήταν οι προφυλακίσεις των βουλευτών και του αρχηγού της Χρύσης Αυγής. Και ό,τι, εν πάση περιπτώσει, περιλαμβάνει η ατζέντα το τελευταίο δίμηνο. Τα πράγματα είναι τραγικά. Όταν σας λέω τραγικά, έχουμε νέα κόμματα που μπαίνουν στο Κοινοβούλιο, έχουμε ανατροπή στη θέση του πρώτου κόμματος, έχουμε ανατροπή στη θέση του τρίτου κόμματος και πάει λέγοντας. Δηλαδή, θα τρίβουν τα μάτια τους και όσοι αμφισβητούν τη διαδικτυακή ψηφοφορία θα τα βρουν μπροστά τους. Γιατί ένα πολύ φρέσκο δείγμα. Τώρα, στην ελεύθερη μέτρηση, η οποία γίνεται στην πρώτη σελίδα του Zoogla.gr, εκεί μπορεί να συμμετάσχει όποιος θέλει, αρκεί να δηλώσει το email του. Αυτή τη φορά έχουμε την δέσμευση του email. Φανταστικά email και ψεύτικα δεν περνάνε, γιατί όπως γνωρίζετε τσεκάρονται μετά εκ των πραγμάτων και απερίπτεται, πάει περίπατο η ψήφος. Επομένως, το αν επιχειρείτε να ψηφίζετε με ψεύτικο email, δεν βοηθάει σε τίποτα, ούτε μπορεί να επηρεάσει. Επίσης, όσοι διπλοψηφίζουν, και εκείνοι φεύγουν. Τώρα, υπάρχουν και
οι πιο μοιημένοι, οι οποίοι νομίζουν ότι σβήνοντας το κομπιούτερ και ανάβοντας το πάλι, μπορούν να αλλάξουν IP και να παίξουν. Μπορούν να το κάνουν κάποιοι από αυτούς, αλλά πώς θα το κάνουν. Όταν ψηφίζουν οι 20-30 χιλιάδες, πάλι δεν μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είναι δείκτης, είναι τάση. Λαμβάνεται υπόψη από τους ειδικούς επιστήμονες σε σχέση με την κρυφή διαδικτυακή ψηφοφορία ως τάση, αλλά δεν μπορεί επίσης να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Όλα αυτά σας τα λέω προκαταρτικά για να ξέρετε τι συμβαίνει, να έχετε μία εικόνα δηλαδή από αυτό που γίνεται εδώ στο Zoogla.gr, και φαντάζομαι ότι ως την Πέμπτη θα έχουν ολοκληρωθεί οι μετρήσεις. Εγώ τις έχω δει δηλαδή, τις εκατοστιαίες συνθέσεις τις γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θέλω να κάνω καμιά παρέμβαση στο έργο των ειδικών επιστημόνων. Κοντά μου έχω τον Νίκο Πρωτέδικο, ο οποίος είναι μέλος Πολιτικής Γραμματείας της Νέας Μέρας. Καλησπέρα. Για την οποία μπορώ να σας πω ότι δεν εμφανίζεται στο δείγμα τη συμμετάση που μπορεί να σας ενθαρρύνει ότι έχετε ανταπόκριση στο εκλογικό σώμα. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Είναι από τους σταθμούς που σπάνε το εμπάργκο που μας έχει επιβληθεί και μας εμφανίζουν κανονικά. Εντάξει, τώρα ξέρετε κάτι, δεν τους έχετε ανάγκη τους σταθμούς. Και δεν έχετε ανάγκη τα μέσα όταν υπάρχει το διαδίκτυο. Στην Ιταλία είδατε ένα νέο κόμμα με το διαδίκτυο, με έναν ηθοποιό, έφτασε να είναι κοντά στην εξουσία. Επομένως, δεν έχετε κάτι να χάσετε προσπαθώντας, χρησιμοποιώντας τα μέσα. Άλλωστε, ο Καμένος με το κόμμα του απέκτησαν υπόσταση μέσα από τέτοια διαδικασία, μέσω του διαδικτύου. Δεν φταίνουν τα μέσα πάντοτε. Μπορεί όντως να έχουν πνίξει τη φωνή σας ή να σας παρακάμπτουν. Το κάνουν αυτό. Άλλωστε, το κάνουν και με τους συναδέλφους τους, το κάνουν και με τα άλλα μέσα. Δηλαδή, για να σας δώσω μια εικόνα, τις τελευταίες 10 ημέρες το Zoogla.gr είναι στις πρώτες σελίδες της Independent, της Huffington Post, του BBC, της El País, των μεγαλύτερων μέσων του κόσμου, του πλανήτη. Τεχνιέντος την είχαν παρακάμψει εντελώς τα συστημικά μέσα, μέχρι που αναγκάστηκα και έγραψα ένα άρθρο στο πρωτοσέλιδο και ξαφνικά άρχισε η Zoogla να σκάει μύτη στα μεγάλα κανάλια και στους μεγάλους σταθμούς. Εκ των πραγμάτων, όταν κάνεις τη δουλειά σου, θα αναγκαστούν να σε εμφανίσουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά σου. Επομένως, μην πτωείστε από αυτά. Εάν δεν έχετε ακόμα βρει επαφή και επικοινωνία με το εκλογικό σώμα, είναι δικό σας το πρόβλημα και όχι τον άλλο. Η τηλεόραση έχει και αυτή το μερίδιο της ευθύνης στο τομέα της επικοινωνίας. Είναι προφανές βέβαια ότι τα κόμματα υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αν καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες και αν πραγματικά μπορούν να αφουγκραστούν τη φωνή του κόσμου και να προσφέρουν κάτι καινούριο ή απλώς να παράξουν κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Εγώ θέλω να σας πω ότι δουλεύουμε σκληρά. Στις 10 Νοεμβρίου έχουμε την προγραμματική μας συνδιάσκεψη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την οποία είναι ανοιχτή και καλούμε όλους και με μεγάλη χαρά θα σας έχουμε και εκεί, αν έρθετε. Θα σας δείξουμε κιόλας. Στην οποία πραγματικά θα δείτε τους καρπούς της ζύμωσης που γίνεται πάνω στο πρόγραμμα, τις κατευθυντήρες άξονες ενός προγράμματος. Και βεβαίως περιμένουμε πολύ περισσότερο από αυτό, τον κόσμο να έρθει, να συμμετάσχει και να μιλήσει, γιατί δική μας πεποίθηση είναι ότι δεν αρκεί να προσφέρεις ένα πρόγραμμα, αυτό θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε, είτε θεωρητικό είτε πραγματικό πρόγραμμα. Αλλά η λύση στο πρόβλημα που έχουμε είναι η κινητοποίηση των Ελλήνων και είναι όλες αυτές οι ιδέες που συζητάμε μεταξύ μας, όχι δημόσια, στις παρέες μας, πραγματικά κάποια στιγμή να έρθουν μπροστά και να βγουν οι καλύτεροι Έλληνες μπροστά να τις υλοποιήσουν. Μάλιστα. Αυτά είναι τα προκαταρτικά, αλλά δεν αρκούν όπως γνωρίζετε. Χρειάζονται και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Θα γίνουν. Και όλα έχουν την πορεία τους, όλα έχουν το δρόμο τους. Θέλει σκληρή δουλειά,
Και πραγματικά μέρα με τη μέρα βλέπουμε και την ανταπόκριση που υπάρχει από τους απλούς πολίτες, οι οποίοι μας πλησιάζουν και πραγματικά, αν θέλετε, ξεθαρεύουν κιόλας, με την έννοια ότι, επειδή αναφερθήκατε σε παραδείγματα του παρελθόντος, οι ιστορικές στιγμές δεν είναι ακριβώς πάντα ίδιες. Ήταν άλλες συνθήκες στις αρχές του 12, είναι άλλες συνθήκες σήμερα που τελειώνουμε το 13. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει κουραστεί, έχει απογοητευτεί, έχει βγει έξω, έχει προσπαθήσει και μέσα από τις πλατείες να πετύχει κάτι. Δέχτηκε τους αναγκαλισμούς του συστήματος και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ίσως πλέον δεν θέλει να ξαναβγεί, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει απογοητευτεί και από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο δεν του προσφέρει διέξοδο. Από τη μία δηλαδή πλευρά έχει να κάνει με παραδοσιακά κόμματα τα οποία θεωρούν ότι το μοναδικό σχέδιο για τη σωτηρία της χώρας είναι αυτό που υπαγορεύουν οι δανειστές. Και μάλιστα το τραγικό είναι ότι κάθε μήνα αλλάζει και το σχέδιο των δανειστών, ούτε αυτό δεν μπορούν να παρακολουθήσουν. Και από την άλλη πλευρά έχουν μια αντιμνημονιακή, στοχευμένα αντιμνημονιακή αντιπολίτευση, η οποία, αν εξαιρέσει κανένα τη συνεπή στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος, όχι στην Ευρώπη, όχι στο κοινό νόμισμα, ποικίλει ανάλογα με τις διάφορες εκφάνσεις της δημοσιότητας. Έχουμε δει άλλα νομίσματα, έχουμε δει επιμονή στο ευρώ, έχουμε δει καταγγελίες, αναδιαπραγματεύσεις, επαναδιαπραγματεύσεις, αγκιστρώσεις και τα λοιπά σε σχέση με το μνημόνιο. Τώρα, όμως εντάξει, δεν έχουμε κανένα το καταλαβαίνω, πλαίσιο. Καταλαβαίνω, αλλά όλη αυτή η φλιαρία και η παραφιλολογία, η πολιτική έχει κουράσει τον κόσμο, ο οποίος θέλει λύσεις και είστε και προϊόν διάσπασης, δεύτερης διάσπασης. Δηλαδή γίνονται πρώτα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, πηγαίνετε εκεί, τα σπάτε μαζί τους, φεύγετε, δημιουργείτε ένα κόμμα με ένα πολιτικό πρόσωπο, το κύριο Ζώη, ο οποίος δεν είχε ιδρώσει αρκετά προηγουμένως τόσο ώστε να μπορεί να δημιουργήσει ένα πολιτικό κόμμα. Υπ' αυτήν την έννοια δεν είναι παράξενο που δεν σας αναγνωρίζει το εκλογικό σώμα ακόμα, δηλαδή δεν έχετε επαφή, είναι πολύ νωρίς για να δημιουργήσετε. Χρειάζονται ώρες πτήσης για να μπορέσεις να δημιουργήσει έναν πολιτικό χώρο. Πρέπει να σας πω ότι οι ώρες πτήσης αυτές έχουν γίνει αρκετά στον τομέα της επαρχίας, γιατί ήταν και μια δική μας επιλογή να ξεκινήσουμε γνωρίζοντας όλους τους Έλληνες, όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας. Το επόμενο στάδιο, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει, είναι πια μια εντατική παρουσία στο ακόμα. Δεν ανοιχνεύεστε. Μου έχει κάνει εντύπωση. Όταν λέω δεν ανοιχνεύεστε, σχεδόν τίποτα καθόλου. Η διαδικτυακή είναι ένα πολύ ζωντανό πράγμα, δηλαδή το δείχνει όταν ανοιχνεύεται κάτι. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνετε, θα αναγκαστείτε, εάν συνεχιστεί αυτό το βιολί, να προσχοληθείτε πάλι σε έναν από τους υπάρχοντες πολιτικούς χώρους. Δεν είναι πρόθεσή μας αυτή, αλλά πραγματικά ας δούμε τα αποτελέσματα της διαδικτυακής, διότι η αναγνώριση των δημοσκοπήσεων είναι ακριβώς αυτή. Είναι εργαλεία που σου δίνουν το βήμα, το επόμενο, την κατεύθυνση για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και το οποίο καταγράφεται από την διαδικτυακή είναι ο Αρμαγεδόν. Ανατρέπονται το σύμπαν, ανατρέπονται τα πάντα. Φαίνεται ότι οι επιλογές τελευταίες και οι πολιτικές που ακολούθησαν σε σχέση με τις εξελίξεις και την επικαιρότητα ήταν τραγικές. Και η χώρα μας μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Αυτό μπορώ να πω εγώ τούτη την ώρα. Περισσότερα θα τα πούμε την Πέμπτη το βράδυ στη Ζούγκλα και στην εκπομπή μας, παρουσιάζοντας και αυτή την έρευνα. Αλλά τα αποτελέσματα είναι ολέθρια και φαίνεται ένα εκλογικό σώμα έτοιμο να εκδικηθεί, θυμωμένο. Υπάρχουν ερωτήματα μέσα πολύ συγκεκριμένα που καταγράφουν τον θυμό του εκλογικού σώματος και την οργή. Και η συμπεριφορά του είναι ακριβώς αντίθετη από εκείνο που επιχειρεί η κυβέρνηση, την εικόνα δηλαδή προσπαθεί να δώσει και να δημιουργήσει. Επομένως, εκ των πραγμάτων, αν συνεχίσετε να μην ανοιχνεύεστε, θα πρέπει να βρείτε στέγη πολιτική. Ας δούμε τα αποτελέσματα και θα το συζητήσουμε μόλις έχουμε τα νεότερα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι ένα άλλο θέμα είναι μαζί με την περιπέτεια της μικρής Μαρίας, όπου το Ζούγκλα GR, οι συνεργάτες μου και εγώ ανακαλύψαμε την μητέρα αυτή και ανακαλύψαμε τα έγγραφα, δηλαδή ξεκινώντας από το νοσοκομείο της Λαμίας που δεν υπήρχαν ή δεν θέλησαν να βοηθήσουν. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί από ό,τι γνωρίζω τα βιβλία αυτά έχουν
περιέλθει όλα στα χέρια των αρχών, έχουν κατασχεθεί, για να δούμε τι συνέβαινε στο νοσοκομείο Λαμίας, όπου υπήρχε μεγάλος αριθμός υιοθεσιών από παιδιά που έπαιρναν από μάνες βουλγάρες. Μέσω του Δημοτολογίου λοιπόν και του Δήμου Λαμιάου κατορθώσαμε να βάλουμε στο χέρι τα στοιχεία της ταυτότητας της μάνας της Μαρίας. Κινήθηκαν οι βουλγαρικές αρχές, βρήκαν τη μάνα και έγινε, ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, το γνωρίζετε. Έχει πάρει διεθνείς διαστάσεις, η Ρούσεβα φιγουράρει σε όλα τα περιοδικά, σε όλες τις εφημερίδες ηλεκτρονικές, στις τηλεοράσεις του κόσμου. Μια μάνα εγκαταλειμμένη, μια τσιγκάνα, η οποία όμως βρήκε στέγη εκεί. Εδώ δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον, διότι φαίνεται ότι στη χώρα μας έχουμε μάθει να συμπεριφερόμαστε έτσι. Είναι προς τιμήν των ξένων μέσων ότι συνεχίζουν να ασχολούνται με την μικρή Μαρία και την μητέρα της, αφού έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι Αγγλίδα ούτε Ολλανδή, αλλά είναι τσιγκάνα από τη Βουλγαρία. Και φωτιά έχει πάρει το άλλο θέμα του μικρού Μπεν εξαιτίας της έρευνας ενός αντισαγγελέα εφετών, ο οποίος μέσω πληροφοριών που είχε ανακάλυψε ένα βίντεο από μια λειτουργία σε εκκλησία της Κύπρου. Το παιδί αυτό μοιάζει όντως με τον Μπεν. Εγώ αμφιβάλλω αν είναι ο Μπεν αυτός, αλλά θα φανεί από την εξέταση του DNA τα αποτελέσματα της οποίας θα βγουν σήμερα. Και εκεί θα ξέρουμε εάν αυτός είναι ο μικρός Μπεν. Εάν είναι ο μικρός Μπεν, πρόκειται για τεράστια είδηση. Φανταστείτε τώρα την αγωνία της μάνας που περιμένει μετά από 20 τόσα χρόνια να δει αν το παιδί της τελικά βρέθηκε. Ο μικρός Μπεν, ο οποίος χάθηκε από την αυλή του σπιτιού που παραθέρισαν στην ΚΟΥ οι γονείς του. Στην αρχή νόμισαν ότι τον είχε πάρει ο θείος του, καθυστέρησαν να τον αναζητήσουν. Όταν τον αναζήτησαν ήταν αργά και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής, δεν έχει φανεί πού πήγε αυτό το παιδί, δεν έχουμε μάθει ποτέ. Μεγάλη είδηση και αυτή, και εξαιτίας του Zoogla.gr πάλι, που έδωσε πρώτο χθες το βίντεο χωρίς να υπάρχουν μπροστά να υπάρχει αυτή η λεγόμενη τηλεοπτική ψάθα που έκρυβε το πρόσωπό του. Μεγάλος θόρυβος. Το βίντεο αυτό έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Αν μπείτε στο Zoogla.gr θα δείτε η Huffington Post, η Daily Mail έχουν το βίντεο και τη φωτογραφία παρμένα από το site μας, προσπαθώντας να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της έρευνας, την ανέβρεση του παιδιού. Πάμε να δούμε τη μητέρα του Μπεν που μίλησε στο Zoogla.gr και να επανέλθουμε για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, στον Καραμανλή, ο οποίος κάνει εκδρομή πάνω στον Εύρο. Πληκτικά πράγματα. Είναι σε αναζήτηση τρούφας με ειδικά σκυλιά. Περπατάει, κάνει περιοδία στο ποτάμι εκεί, κάνει αστροπαρατήρηση βεβαίως, με ερασιτέχνες αστρονόμους. Κάνει τρελά πράγματα δηλαδή ο άνθρωπος, την ώρα που ο κόσμος καίγεται, εκείνος με τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη και το Βαλινάκι κάνουν τα πιο τρελά σπορ που μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Πάμε στην μητέρα του Μπεν και επιστρέφουμε. I saw it last night, yes. With blur or without blur? Without. I see the very clear video of this young man, yes. I think he looks very similar to the age progression that we think Ben may look like now. He is quite light-coloured skin, not like Roma gypsies that he is with. I also think he looks similar to Ben's father. So we think this is maybe good news, and we can ask the police to continue to look for this man and take DNA from him to test to see if he's Ben. No, I haven't had any contact with the Greek authorities, but I'm in contact with the British police, and I'm getting information every day that the investigation is being done to the best that the police can do. They are working very hard to find this man. They're looking airports and seaports, everything. Because it's been so many years since Ben went missing, we
try not to build our thoughts. We keep an open mind and wait for information, more information to come. But we are very hopeful that this man could be Ben. If I allow myself to think this is Ben 100%, and then the DNA show that it is not Ben, myself and my family, it makes us very sick. Since Ben was taken, over many, many years, we have lots of information from many Greek people in different areas of Greece, Veria, Laris, Volos, in many, many places, that Ben was seen with gypsies. And also people tell us that gypsies take the children to sell them sell them to someone, but maybe, you know, they did not be able to sell Ben because there was very much publicity when he went missing, so maybe no one wanted to take him. Μάλιστα. Αυτά θα δούμε. Θα περιμένουμε να βγουν αποτελέσματα του DNA, κυρίες και κύριοι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την απάντηση, γιατί μετά θα γνωρίζουμε αν ο μαραθώνιος της αγωνίας αυτής της οικογένειας συνεχίζεται μετά από τόσα χρόνια ή αν θα λάβει τέλος. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε το θόρυβο που θα ακολουθήσει αν βρεθεί αυτό το παιδί, γιατί έτσι θα μάθουμε και το τι ακριβώς συνέβη. Δηλαδή πώς χάθηκε το παιδί, ποιος το πήραγε και τι ακολούθησε. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Τσαγκάρη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, και στο Λάμπρο Παναγιώτη που είναι στη Βουλή. Αναμένεται να κατατεθεί σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό, το οποίο στοχεύει άξον-άξον στην εξοικονόμηση των 500 εκατομμυρίων ευρώ, όσο εμφανίζεται 700, έλεγαν, γύρω στα 2 δις υπολογίζουν οι Τροϊκανοί, το κενό, το δημοσιονομικό κενό του 2014. Βέβαια, μιλώντας στην Κυριακή, ο Υπουργός Εργασίας στην τηλεόραση έβαλε φρένο στα σενάρια περί παρεμβάσεων στο καθεστώς των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, διαβεβαιώντας ότι δεν πρόκειται να θυμούν τα όρια ηλικίας όπως υφίστανται σήμερα. Θα δούμε τώρα, γιατί καταρχάς θα καλωσορίσω τον κύριο Τσαγκάρη. Κύριε Τσαγκάρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και από μένα. Το δημοσιονομικό κενό του 2014 δεν είναι 700 εκατομμύρια. Εδώ 500 πάνε να εξοικονομήσουν τώρα. Όπως όχι, είναι 2,5 δις. Είναι 2,5 δις. Πώς βγαίνουν και λένε μισό ή δις ή 700 εκατομμύρια όταν είναι 2,5 δις? Εντάξει, φαντάζομαι η ερμηνεία θα δοθεί στην... δεν σας άκουσα πλήρως από την αρχή, στην δημοσκόπηση την οποία θα... Αφήστε και θα τα πούμε τώρα. Φαντάζομαι, επειδή δεν ξέρω εγώ. Η δημοσκόπηση είναι φωτιά, ανατρέπει τα δεδομένα για πρώτη φορά. Απλά να σας πω, η δική μου ερμηνεία είναι ότι καταγράφεται ο θυμός, η οργή και η αγανάκτηση του κόσμου για έναν ερασιτεχνικό και αναποτελεσματικό χειρισμό των προβλημάτων του. Ακούστε τώρα τι έχω να σας πω που είναι βόμβα, γιατί προφανώς δεν έχετε προλάβει να το δείτε σε όλες τις σελίδες, σε όλα τα site και σε όλα τα μέσα. Προχτές είναι που έρχεται η συζήτηση για τον καινούριο ενίο φόρο ακινήτων. Αυτό το γνωρίζετε, φαντάζομαι. Ναι. Έτσι. Είχε ανοίξει, υποτίθεται, η ιστοσελίδα του Υπουργείου 24 Οκτωβρίου και σήμερα μία η ώρα έκλεινε. Για να μπουν οι διάφοροι φορείς, απολογιστές μέχρι του οργανωμένου συλλόγου, σύλλογοι ιδιοκτητών, πομιδά, κόμματα, κυβερνήσεις, ξέρετε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, να κάνουν κάποιο σχόλιο, κάποια διόρθωση, κάποια τίποτα. Τι λέτε ότι μπορεί να έχει συμβεί? Ούτε ένα σχόλιο, κύριε Τριταφυλόπουλε. Δηλαδή, αδιαφορούν πλήρως. Έχει γυρίσει την πλάτη, δηλαδή με καλείς να σχολιάσω, να διορθώσω τη βούλησή σου για... Το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, μέσα από τη δική σας εκπομπή, σας θυμίζω. Κάναμε το ετηδέ μόνιμο φόρο. Και ζητάμε από την κοινωνία να συμφωνήσει και να διορθώσει. Ζει η Ελλάδα 200 χρόνια χωρίς φόρο στα ακίνητα. Φόρο κατοχής, επαναλαμβάνω. Κύριε Τσαγκάρη, ακούστε κάτι. Επειδή έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε αυτιά, χθες συζητούσαμε έναν φίλο μου επιχειρηματία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος ασχολείται με το real estate. Στην Αμερική είναι 2%. Ναι, δεν είμαστε στην Αμερική εμείς. Μισό λεπτό, να σας εξηγήσω. Ναι. 2% ναι. Για τα ακίνητα. Ναι. Αυτό το οποίο παίρνουν σήμερα από την κυβέρνηση είναι μόνο το 1%. Όμως υπάρχει εξής ειδοποιώς διαφορά. Ναι. Ότι στην Αμερική η οικονομία κινείται,
Επομένως, όσοι έχουν τα ακίνητα, το να δίνουν ένα 2% είναι ψίχουλα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι βγάζουν πολύ περισσότερα, έτσι. Έχει περάσει κρίση του real estate εκεί και βεβαίως η αγορά είναι ζεστή και κινείται. Αγαπημένε μου Μάκη. Οι αμοιβές είναι εντελώς διαφορετικές, τα ενίκια είναι, αλλά δεν το συζητάμε. 20 μέρες ρωτώ πια. Ένα λεπτό. Το 1%, εάν το έπαιρναν σε το 2%, το 1% που παίρνουν σήμερα, εάν το έπαιρναν σε περίοδο ευδαιμονίας, κανείς δεν θα διαμαρτύρεται. Παίρνουν 13% εδώ, Μάκη μου, στο φόρο μεταβίβαση όταν τα αγοράζει, σου παίρνει 13%. Στην Αμερική υπάρχει φόρο μεταβίβαση. Όχι, όχι, δεν είναι. Βεβαίως. Έχουν πάρει αρκετά άλλα. Εν πάση περιπτώσει, πέραν το 13, μιλάμε για τον ετήσιο φόρο τώρα. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω και να πω το εξής, ότι δεν μας λένε ποια χώρα αντιγράφουμε. Επίσης δεν μας λένε γιατί θυμήθηκαν τώρα, αν αυτό το μέτρο είναι σωστό, αν τους μάρανε ο φιλοσοφικός στοχασμός του ότι δεν υπήρχε φόρος ακινήτων στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι στον πνιγμό, στη μείωση συντάξεων και μισθών, εδώ και 3 χρόνια. Να πω κάτι, για να εξηγηθούμε από την αρχή. Ναι. Είμαι ένας από αυτούς που πονάνε. Γιατί έχω το ακίνητά μου και πληρώνω δυσβάστακτους φόρους. Εγώ δεν τα λέω επειδή συγκινήθηκα από τον πόνο σας, κύριε. Ναι, εντάξει, σας λέω δηλαδή εγώ ότι. Όχι, μην θεωρήσει κανείς ότι χαίρομαι γιατί η κυβέρνηση έχει πάρει αυτό. Προς Θεού, δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Είναι άθλιο. Δεν μας λέει η κυβέρνηση ποια χώρα της Ευρώπης αντιγράφει. Ωραία, μπορείτε, σας παρακαλώ, να πάρετε μια απάντηση σε αυτό. Δεν θέλουμε να μάθουμε ποια αντιγράφει. Αυτοσχεδιάζουν, δεν αντιγράφουν κανένα. Εγώ σας λέω το εξής. Τον άρχισε να παίρνει το 1%. Από τα ακίνητα, όταν έχει καταστραφεί η οικονομία και όταν ο κόσμος αυτός από τον οποίο ζητάς το 1% του ακινήτου του ετησίως αδυνατεί να επιβιώσει, αυτό ισοδυναμεί με εκτελεστικό απόσπασμα. Ακριβώς. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Μα εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, έχουμε δε και βλέπουμε η κοινωνία σήμερα ότι η κυβέρνηση λέει τα έχουμε κάνει όλα και ο Ντάιζεμπλουμ και η Ευρώπη τους λέει αφήστε τα λόγια και δείτε το πρόγραμμα που έχετε συμφωνήσει. Και θυμίζω ότι πέρυσι το Νοέμβριο έχουν ψηφίσει και έχουν συμφωνήσει λήψη ρήτρας απόκλησης, κύριε. Ναι, αλλά πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο ότι αυτοί οι φόροι όταν μπαίνουν έχουν ένα νόημα. Δηλαδή παίρνει κάτι το κράτος επί της υπεραξίας του ακινήτου σου. Όχι, είναι άλλο για το... Ένα λεπτό. Λέω επί της υπεραξίας της παραγωγής του ακινήτου σου. Γιατί πρέπει να υπάρχει και το κράτος, να υφίσταται. Όταν από μια επιχείρηση η οποία έχει πτωχεύσει και έχει κλείσει, γιατί το real estate έχει πτωχεύσει εδώ πέρα, όπως ξέρετε. Έχει κλείσει το μαγαζί. Ακριβώς. Τον άρχεσαι εσύ να ζητάς χρήματα, ισοδυναμεί με εκτελεστικό απόσπασμα. Ο δε φορός υπεραξίας τον οποίο αναφέρεστε μπαίνει πράγματι, άλλος φορός αυτός, όχι ο φόρος κατοχής, από 1η-1η του 2014, ακόμη και για τον τελευταίο συνταξιούχο που θα σκεφτεί να πουλήσει το διαμέρισμά του, ενώ δεν πλήρωνε, έπρεπε να κάνει 3 πράξεις, θυμάστε την υπόθεση με εκείνο τον ανεδηγή, το Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ που είχε βγει στην επικαιρότητα που πουλάγε διαμερίσματα, πρέπει να είναι 3 πράξεις και πάνω με βάση τον νόμο για να θεωρηθεί εμπορική δραστηριότητα. Ο μέσος άνθρωπος που είχε ένα διαμέρισμα και το πουλούσε κάποια στιγμή δεν πλήρωνε φόρο υπεραξίας. Από 1η-1η-14 πληρώνει και αυτός φόρο υπεραξίας. Τιμή αγοράς, τιμή πώλησης. Και φορολογείται με 15% αυτό. Είναι η πρώτη χρονιά που εφαρμόζεται. Άρα υπάρχει και ο φόρος υπεραξίας πλέον στην ελληνική αγορά. Αυτό που γίνεται τώρα είναι απαράδεκτο, διότι μιλάμε για τη μονιμοποίηση του χαρατζιού, όταν οι ίδιοι οι πολιτικοί το αποκαλούν χαράτζι, που παραπέμπει στον φόρο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για να έχει το δικαίωμά σου, να θυμίσουμε, να έχει το κεφάλι σου στη θέση του. Λοιπόν, είναι φόρος αρπακτικός. Τελεία και παύλα. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι παρά την αρπαγή αυτή δεν λύνεται το ελληνικό πρόβλημα, διότι όλα τα διεθνή μέσα, όπως ξέρετε, λένε ότι... Το κενό του 2014, το δημοσιονομικό, θα ξεπεράσει τα 2 δις. Ακριβώς. Θα είναι γύρω στα 2,5. 11,5 το έχει βγάλει καταρχήν η έκθεση του Δούνου τούτο καλοκαίρι, σας θυμίζω, για μέχρι το 2016. Λοιπόν, είναι σαφές ότι πάμε σε λάθος δρόμο, είναι σαφές ότι πρέπει ο Σαμαράς να ανασκουμποθεί, να πάει σε μια νέα πολιτικού χαρακτήρα διαπραγμάτευση με την Ευρώπη. Είναι σε αδιέξοδο δρόμο και κακώς ακούει απόψεις και γνώμες και φώτα ανθρώπων που ισχυρίζονται και τον είχαν παρασύρει μέχρι πρόσφατα. Αυτό, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός θα κριθεί γι' αυτό, γιατί είναι δικαίωμά του να επιλέγει τους συνεργάτες του. Όχι, φυσικά του είναι, αλλά. Και εδώ, ένα λεπτό, για του ανθρώπου που είχαν τα. Δεν του πούμε εμεί ποιον θα έχει τώρα σύμβουλο ο Πρωθυπουργό, επειδή δεν μα αρέσει εμά. Όποιον θέλει να έχει, απλώ λέω. Λοιπόν, το θέμα είναι τι, εκ του αποτελέσματο θα κριθεί εκείνο
θα κρυθούμε και εμείς. Αυτό λέω. Εάν ήθελα να μην έχουν δημοσιονομικό κενό, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν στείλει στο σπίτι τους στρατιά συμβούλων που έχουν εκεί μέσα. Άχρηστο συμβούλο. Προφανέστατα. Είναι, εδώ έμαθα για τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, λέει ότι ζήτησε καινούριο γραφείο, παρότι είχε ως υπουργός, παρότι είχε ως πρόεδρος κόμματος, ζήτησε και ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δικό του γραφείο, το οποίο κόστησε, δεν ξέρω εγώ, πόσα. Είναι δυνατόν? Εγώ κάνω κριτική πάνω στην ακολουθούμενη πολιτική, δεν ξέρω τώρα ποιο γραφείο χρησιμοποιώ. Είναι δυνατόν να υπάρχουν αυτοί όλοι οι σύμβουλοι που με τους μισθούς των 5 και 6 χιλιάδων ευρώ? Είναι δυνατόν? Ακούω, κύριε Τρενταφλούπλα, σήμερα τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, να λέει προς τη ΔΑΕΚΟ: κλείστε τα παράθυρα σε αυξήσεις μισθών. Που σημαίνει ότι αυτή την ώρα, παρά τις απαγορεύσεις της κυβέρνησης, κάποιοι κάπου παίζουν ακόμη με τα μισθολόγια των κρατικών εταιριών. Ο δε κύριος Βρούτσης είπε ότι δεν θα αλλάξουν τα όρια ηλικίας. Δεν τοποθετήθηκε με το θέμα των προώρων συντάξεων. Για να μην νομίζετε ότι. Να σας πω, χθες συζητούσα με κάποιους ειδικούς για τον Αστέρα στη Βουλιαμένη, το ξενοδοχείο. Ναι. Το οποίο ετοιμάζει να το πουλήσει τώρα το ΤΑΙΠΕΚ με ένα ποσό γελίο της τάξης των 200-300 εκατομμυρίων, όταν είχε αξιολογηθεί γύρω στα 2,5. Είναι φιλέτο αυτό. Είναι εκπληκτικό, από τα ωραιότερα κομμάτια στη Μεσόγειο. Μοναδικό δεν είναι, φιλέτο, απλώς. Είναι μοναδικό. Μοναδικό. Είναι μια ακρόπολη του τουρισμού. Ναι. Πώς πας και το πουλά. Και το οποίο εγκαταλελειμμένο δεν έχει παθητικό. Προσέξτε. Εγκαταλελειμμένο κατορθώνει να μην έχει παθητικό. Γιατί δεν το κρατάς? Γιατί δεν δεν φροντίζεις εσύ με δύο μάνατζερ? Δεν έχεις ικανούς ανθρώπους? Πρέπει να τα ξεπουλήσεις όλα? Το ή εν πάση περιπτώσει. Δεν πουλάς ποτέ όταν έχει καταρρεύσει το σύμπαν. Το θέμα που μόλις θέσατε είναι λελειμμένο από το 1957, όταν ο έμνηστος στρατής Ανδρεάδης δημιούργησε ένα άλλο φιλέτο στην Αθήνα, που είχα την τιμή να διευθύνω κάποτε, είναι γνωστό ως ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών. Η εταιρεία λέγεται Ιωνική Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, είναι ακριβώς ίδια ιστορία με τον Αστέρα. Το ακίνητο αυτό ανήκε στην Ιωνική Τράπεζα, σήμερα ανήκει, όπως ενδεχομένως λίγοι γνωρίζουν, στην Αλφα Bank, στον όμιλο του κυρίου Γιάννη Κωστόπουλου. Και ο Αστέρας στην Εθνική. Ακριβώς. Ουδέποτε ο Κωστόπουλος της Αλφα Bank, ο οποίος είναι και πολιτισμένος και ξέρει να εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία, σκέφτηκε ποτέ να πουλήσει το ακίνητο αυτό. Είχε αναθέσει το management στην εταιρεία Hilton. Και μέσα από τη διαχείριση και τη διαπραγμάτευση που κάναμε μετά τη λήξη της πρώτης σύμβασης, ανανέωσε ο κ. Κωστόπουλος με τη Hilton και έχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Στον Αστέρα της Βουλιαγμένης, τότε είχα κάνει παρέμβαση στον αείμνηστο Θόδωρο Καρατζά. Βράδυναν οι διαδικασίες για το ξενοδοχείο αυτό, σας θυμίζω, το ιδιοχρησιμοποιούσε η Εθνική Τράπεζα με μια στρατιά εκεί κρατικών υπαλλήλων και τα ξενοδοχεία δεν πήγαν. Πώς ξεπουλάνε τώρα τον Αστέρα όταν. Δεν έχει παθητικό τώρα υπό το καθεστώς κατάρρευσης της οικονομίας. Σας λέω, εφαρμόζουν την τακτική, πονάει χέρι, κόβει κεφαλή. Όχι, αυτό είναι ανικανότητα, ανοργανωσιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έχω, δηλαδή, όπως έγινε με τον Hilton, δεν μπορούσε να γίνει με τον Αστέρα. Δηλαδή, μπορούσε. Αν μπαίνανε δύο άνθρωποι, τρεις ικανοί, αυτό το διαμάντι, αυτό το κομμάτι με ένα lifting. Σήμερα θα ήταν η Ριβιέρα εδώ πέρα του Αιγαίου. Έχει και Έλληνες μεγαλοξενοδόχους που θα μπορούσε να αποτανθεί. Έχει και διεθνείς ξενοδόχους που θα μπορούσε να αποτανθεί. Οργάνωση και management χρειάζεται αυτή η χώρα. Αλλά για ποιο management να μιλήσει κανείς, κύριε Τρενταφυλόπουλε, όταν μπήκαμε σε μια κρίση χρέους που χρωστάγαμε 300 δις ανοιχτά και σήμερα χρωστάμε 400 υποθηκευμένα. Ο Κρούκμαν το είπε, δεν το λέω εγώ. Έχει γίνει εδώ μια άθλια διαχείριση χρέους. Εχθές υπάρχει, σας θυμίζω, το πρωτοσέλιδο που σχολιάζαμε στις Wall Street Journal, ότι τα ελληνικά ομόλογα αυτή τη στιγμή είναι πρωταθλητές της αποδόσης. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κουρέψει τα ομόλογα των Ελλήνων και κάποιοι άλλοι θησαυρίζουν πάνω στα ελληνικά ομόλογα, ενώ η χώρα έχει πτωχεύσει. Η χώρα πρέπει κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε. Ή έχει πτωχεύσει ή δεν έχει πρόβλημα. Το χειρότερο είναι ότι θα χρειαστεί να κουρέψουν και τις καταθέσεις. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή. Γιατί φυσικά όταν το κενό είναι 2,5 δις και δεν είναι 500 και 700 εκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε ότι θα υπάρξει σοβαρό θέμα. Πρόβλημα τεράστιο. Πάντως έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο αδιέξοδο των τεχνοκρατικών χειρισμών από πλευράς κυβερνητικής. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Εξάλλου το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Παπούλιας, ότι ως εδώ δεν πάει άλλο χθες, κατά τη διάρκεια με την ευκαιρία της παρέλασης 28 Οκτωβρίου, τα έλεγε όλα.
Πολύ σωστά το λέτε. Είπε ότι ως εδώ δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός. Δεν θα υποκύψουμε σε άλλους εκβιασμούς. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και κάνει τέτοια δήλωση, είναι φανερό ότι βρίσκονται σε συγκρουσιακό μέτωπο με την Τρόικα. Βέβαια. Απαιτούν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα δώσει ο ελληνικός λαός. Είναι πέραν των δυνατοτήτων του. Αφού έχουν αρπάξει όλο του το πλούτο, αυτή τη στιγμή οδηγούν τη χώρα προοπτική σε πακιστανοποίηση. Δεν γίνεται. Ακριβώς, και αυτό είναι που επισημαίνεται τώρα. Και χωρίς προοπτική. Μίλησε το Δούνο τούτο καλοκαίρι και καλό είναι να ακούμε μερικά πράγματα που λέει κατά λάθος οι επίτηδες για επανάληψη, πιθανή επανάληψη μιας μπερδεμένης ιστορίας διάσωσης. Εδώ μας διασώζουν διαρκώς και στο τέλος της ημέρας χρωστάμε περισσότερα. Και δεν γινόμαστε Ευρώπη, αυτό που είπατε, πακιστανοποίηση και δεν ξέρουμε πώς θίγουμε και τη φίλη χώρα, το Πακιστάν. Να ακούσουμε και το... Μείνετε λίγο στη γραμμή σας, να ακούσουμε και τον Λάμπρο Παναγιώτη από τη Βουλή. Λάμπρο, να σας ακούσουμε. Το Τσίπρα, στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Να επαναλάβεις αν θέλεις, γιατί... Δεν αντέχει άλλο ο κόσμος. Ο Τσίπρας είπε ότι δεν σας αντέχει άλλο. Να τα μαζέψετε και να φύγετε, είπε χαρακτηριστικά. Και μάλιστα παρουσίασε το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα ως τη δύναμη αλλαγής και κάλεσε τους βουλευτές του να είναι σε επαγρύπνηση, γιατί ήρθε η ώρα, λέει, της μεγάλης ανατροπής. Έτσι ξεκίνησε. Μάλλον έτσι έκλεισε την ομιλία του κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα έχει δει τις μετρήσεις για να λέει ότι ήρθε η ώρα της μεγάλης ανατροπής. Τις έχει δει. Και πώς το λέει αυτό? Το όνειρο του ανθρώπου, κύριε Τριανταφυλλόπουλο, πρέπει να είναι μεγάλο, ανεξάρτητα αν είναι εφικτό ή ανέφικτο. Δεν θέλω ειρωνίες. Δεν είναι ειρωνικό. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για τον κύριο Τσίπρα, διότι από ό,τι βλέπω από την έρευνα τη δική μας, το εκλογικό σώμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συμπαγές εκλογικό σώμα. Είναι κάτι το οποίο είναι απομόρφωμα, άρχισε να δημιουργεί μια εικόνα. Όμως υπάρχει κόσμος έτοιμος να μπει και να βγει εκεί μέσα, όπως καταλαβαίνεις. Και βγαίνουν πολύ εύκολα προς όλες τις κατευθύνσεις. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι οι οποίοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, τους βλέπεις άνετα μετακινούνται και ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Αυτό θα ήταν αδιανόητο για ένα κόμμα της αριστεράς στο παρελθόν. Σήμερα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και το εκλογικό σώμα είναι σαν τη λάβα, ρευστό. Πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Και το κυριότερο είναι ότι όταν ένα κόμμα παραμείνει για μεγάλο διάστημα στην αντιπολίτευση, αρχίζει να φθίνει προς το συστημικό. Και το εκλογικό σύστημα σήμερα θέλει εκδίκηση. Δηλαδή θέλει ένα κόμμα το οποίο θα ανέβει επάνω να τιμωρήσει όσους έκλεψαν τον τόπο και οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή. Εάν αυτό δεν το διασφαλίζει, δεν το εξασφαλίζει στη συνείδηση του ψηφοφόρου το κόμμα, δεν το ψηφίζει ο λαός. Γι' αυτό βλέπετε ότι διάφορα κόμματα που προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα για να τραβήξουν ψηφοφόρους, δεν μπορούν να το πετύχουν και δεν μπορούν να πετύχουν αυτό το οποίο με τρόπο απαράδεκτο, άθλιο, φασιστικό και αιμοβόρο βάρβαρο είχε δημιουργήσει η Χρυσή Αυγή. Φανταστείτε που έφτασε το εκλογικό σώμα να θέλγεται από συμπεριφορές τέτοιες, αντί να αισθάνεται ότι είναι αποκρουστικό αυτό που συμβαίνει και να τους απαξιώνει. Είναι μεγάλο θέμα, μεγάλη κουβέντα. Πάει πολύ μακριά η κουβέντα για το πώς συμπεριφέρεται. Πού κατάντησαν το εκλογικό σώμα? Πού κατάντησαν τον ελληνικό λαό? Συμφωνείτε, κύριε Τσαγκάρη? Μάκη μου, αυτό ακριβώς που επισημαίνεις. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, δεν κατάφερε το κυβερνητικό, το ελληνικό management, γιατί εγώ δεν μπαίνω σε πρόσωπα, ούτε σε κόμματα, να ερμηνεύσει το παρελθόν και να δώσει ένα όραμα για το μέλλον. Ξεκινάω από το παρελθόν. Ακούγαμε 3 χρόνια τώρα, ακούμε, φταίει η φοροδιαφυγή, ακούμε τώρα από τον κύριο Βρούτσι που μιλάμε για την, φταίει η αδήλωτη εργασία. Είναι ψευδή αυτά. Ξέρουμε ότι είχε στηθεί στην Ελλάδα ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ήταν αναδιανεμητικό. Δηλαδή, με διοικητική κεντρικά καθορισμένη απόφαση καθοριζόταν το ποσό της σύνταξής μας και όχι με βάση τις εισφορές που δίναμε. Υποτίθεται ότι είχε κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Κουτρουμάνης επί Γεωργίου Παπανδρέου στο ασφαλιστικό. Αντί να κάνει μια παρέμβαση λοιπόν να πάμε σε ανταποδοτικό σύστημα, που είναι και η παγκοσμίως σήμερα κρατούσα άποψη, τι έκανε? Το γέμισε με τα δατικές διατάξεις να τακτοποιηθούν οι πολιτικά, να πω, οι κομματικά φίλιες δυνάμεις, για να υπάρχει η λιγότερη δυνατή κοινωνική αντίδραση.
Και δύο χρόνια μετά ερχόμαστε με μια νέα τρύπα στο ασφαλιστικό ακόμη μεγαλύτερη. Βοηθάει στην κακή εξέλιξη των πραγμάτων ασφαλώς και το τεράστιο ποσοστό ανεργίας, διότι με 30% ανεργίας δεν μπορείς να μιλάς για εισφοροδιαφυγή. Λοιπόν, για να δω, να ρωτήσω και τον κύριο Πρωτέδικο που έχω δίπλα μου από τη Νέα Μέρα. Εσείς τι αφουγκρά είστε, δηλαδή, γιατί μετρήσεις κάνετε? Έχετε απευθυνθεί σε εταιρείες δημοσιοποιήσεων? Όχι, διότι δεν είναι τα οικονομικά της Νέας Μέρας αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστό ότι καλύπτονται εκ των ενόντων και δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε μετρήσεις. Καλά, μία μέτρηση δεν κοστίζει και τόσο πολύ για να την κάνετε. Για να δείτε, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, με την εμπειρία που έχετε, την πολιτική εμπειρία, τι αφουγκράζεστε, τι συμβαίνει στο εκλογικό σώμα? Έχετε πάρει χαμπάρι? Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ποχλάζει. Ο κόσμος δυστυχώς εμφανίζει μια συμπεριφορά θυμού και οργής, η οποία κατευθύνεται τελικώς στην Χρυσή Αυγή, ακριβώς για το λόγο με τον οποίο ξεκίνησα και στην αρχή. Ο αποκλεισμός δηλαδή της Χρυσής Αυγής από τα μέσα οδήγησε σε αυτό που λέμε ο μύθος Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή ξέρει πώς θα το κάνει. Δεν χρειάζεται να μας το πει. Ξέρει πώς θα το κάνει. Αυτό λοιπόν, με κάθε ευκαιρία που εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής παρουσιαστήκανε και δέχτηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, φάνηκε ότι υπάρχει απόλυτη γύμνια, δεν υπάρχει κανένα απολύτως επιχείρημα. Αυτό λοιπόν, αντί να το συνειδητοποιήσουν σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και να το εκμεταλλευτεί. Έκαναν το απίστευτο να πάνε να συλλάβουν την ηγεσία για να τους σώσουν μέσα. Και τους απέκλεισαν από παντού. Δηλαδή, συμπεριφορές οι οποίες βλέπετε και σήμερα ότι υπάρχουν. Σας δεν λέω, μπορεί έκανα... ο Ζένδιας να λέει εγώ δεν απαντώ σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού κόμματος. Έκαναν το απίστευτο, το τραγελαφικό, το ανεκδίγητο να πάνε να συλλάβουν την ηγεσία της Χρυσής Αυγής δημιουργώντας μια δικογραφία εκ των ενόντων, και ενώ έπρεπε να αρχίσουν όλα αυτά τα χρόνια από κάτω προς τα πάνω με τους ισχύοντες νόμους να συλλαμβάνουν όσους παρεκτρέπονται, εγκληματούν ή είναι παραβατικοί. Επειδή είστε δικηγόρος, το λέω, αυτοί άρχισαν από την κορυφή. Με ενδείξεις. Δεν γίνονται. Με αποτέλεσμα να συλλαμβάνουν 5, να αφήνουν τους 2, να συλλαμβάνουν 6, να αφήνουν τους 4 και να έχουν ορισμένους στη φυλακή και τους άλλους έξω. Ηρωποιούν τη Χρυσή Αυγή αυτή τη στιγμή. Δείτε κιόλας, αυτή τη στιγμή το 2013, αφού ξεκίνησαν όλα αυτά τα γεγονότα, έρχεται εισαγγελία και ζητάει την άρση βουλευτικής ασυλίας για συμβάν του 10. 3 χρόνια υπήρχε μια δικογραφία σε βάρος βουλευτή, η οποία ήταν στο σιρτάρι. Καλός ή κακός. Σήμερα λοιπόν ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι πρέπει αναδρομικά να πάμε 3 χρόνια πίσω. Συμπεριφορές αυτές ήταν γνωστές. Θέλω να πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσει ότι οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να οδηγούνται σε πάρκινγκ φιλικά, όπως ενδεχομένως κάποια ομάδα στη Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένας φιλικός χώρος στην οποία οι θυμωμένοι. Δική της κυρίως οπαδή συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Αντί να φιλορροεί Χρυσή Αυγή, φιλορροεί Νέα Δημοκρατία. Και τα άκρα με την οποιαδήποτε μορφή θέλει κανένας να δώσει. Είναι λογικό ότι έτσι κι αλλιώς οι συνθήκες κρίσης πάντοτε λαμβάνουν αυξημένα ποσοστά. Ειδικά σήμερα λοιπόν πάλι αυτό το οποίο επεσήμανε ο κύριος Τσαγκάρης, ότι υπάρχει μια ερεσιτεχνική νοοτροπία στην αντιμετώπιση των οικονομικών, δυστυχώς υπάρχει και στην αντιμετώπιση των θεσμικών προβλημάτων της χώρας. Και αντί ο λαός να καταλάβει ότι έχουμε να κάνουμε με μια ομάδα ανεκδίητων ανθρώπων που δεν μπορούν να υφίστανται μέσα στο πολιτικό σκηνικό λόγω της συμπεριφοράς, της δράσης και της νοοτροπίας τους, ο ελληνικός λαός εισέπραξε το αντίθετο ακριβώς. Ότι πάνε να τους κλείσουν το στόμα επειδή ανεβαίνουν δημοσκοπικά. Και επειδή έχουν λύσεις. Και επειδή ή ότι πάτε να με φέρετε πίσω στο Μαντρί με έναν τρόπο εκβιαστικό. Μιλώντας περί εγκληματικών οργανώσεων, ακούστε κάτι. Τις εγκληματικές οργανώσεις όφειλαν να τις έχουν ανακαλύψει εδώ και χρόνια. Ενώ τη δράση των συγκεκριμένων ανθρώπων που δρούσαν κατά τρόπο εγκληματικό στο παρελθόν και είχαν κάνει αρκετά εγκλήματα. Ή όπως η δικογραφία που είπατε που είχε μείνει 3 χρόνια μέσα στα σιρτάρια του Προέδρου της Βουλής και της αρμόδιας επιτροπής. Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Τσαγκάρη, με ακούτε? Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Βγήκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επί τη ευκαιρία της παρελάσεως για την 28 Οκτωβρίου και είπε, άμα τολμάει ο βουλευτής Χρυσής Αυγής, ας έρθει να εφαρμόσει την νομιμότητα να ανέβει πάνω στο βάθρο για να παρακολουθήσει την παρέλαση και θα δείτε τι θα γίνει. Μα είναι κουβέντα αυτή ενός δημοκράτη όταν
από το πρωτόκολλο επιτρέπεται φυσικά να ανέβει ο άνθρωπος αυτός, γιατί είναι βουλευτής κόμματος, επάνω σε μια εξέδρα παρακολουθεί την παρέλαση. Και από τη συμπεριφορά του θα κριθεί αν πρέπει να φύγει από την εξέδρα ή όχι. Να βγαίνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και να αμφισβητεί την νομιμότητα λέγοντας με τον τζαμπουκά αυτό και τη μαγιά ότι θα ας ανέβαινε πάνω και θα βλέπατε τι θα γινόταν. Έχετε δίκιο. Εγώ δηλαδή είναι λογικοί άνθρωποι. Φανταστείτε το εκλογικό σώμα να συμπεριφερθεί διαφορετικά. Και να δώσει σε αυτόν που το απαγορεύει σήμερα να ανέβει ενώ το δικαιούται πάνω στην εξέδρα, πέρα από την όποια απέχθειά μας προς αυτό το χώρο τον πολιτικό. Εγώ να του δώσει εξουσία. Τι θα τον κάνει ο άλλος? Σουβλάκι θα τον κάνει. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω με βάση την τεράστια εμπειρία και τη σοφία που έχετε σαν άνθρωπος πια, δυστυχώς, διότι περνάνε τα χρόνια σε όλους μας, να συνδράμετε κι εσείς, διότι το πράγμα πηγαίνει σε εκτροπή. Οι θεωρίες των άκρων, τα άκρα που ξέρετε δοκιμούν, όπως και η τσακωμή στα σπίτια στην τελευταία οικογένεια, όταν έρχεται φτώχεια, όταν έρχεται ένδυα, χρειάζεται αγάπη, χρειάζεται σύμπνοια, χρειάζεται μια ενότητα του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Ας μην μπούμε σε διαδικασίες, αυτονόητο είναι αυτό που λέτε. Δεν μπορεί εκλεγμένος εκπροσώπους που έχει στείλει ο ελληνικός λαός σε ένα κοινοβούλιο, εάν υπάρχουν εγκλήματα, βεβαίως να συλλαμβάνονται παραχρήμα. Εάν υπάρχουν αδικήματα, βεβαίως, δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι ανέχονταν τόσο καιρό τα τάγματα εφόδου και να παίζουν αυτά τα βίντεο, παίζουν σε όλα τα κανάλια και τα βλέπουμε. Λοιπόν, τους έχουν 2 χρόνια να παρελάβουν ως ιδιωτικός στρατός και το θυμήθηκαν προδημήνου. Ακούστε, πώς θα πείσουν για την ακεραιότητά τους? Επικαλούμενος στην Ιταλία που συμπαθείτε, είχαν στείλει κάποτε ο Ιταλικός λαός την κυρία Τσιόλινα. Δεν την είχαν συμπαθεί. Μα βέβαια, μα τότε κάποιος... έστειλαν μία πορνοστάρ. Μετά, όχι, έστειλαν. Μην φοβάστε, στείλαν και τους φασίστες του Βορρά. Ναι. Δεν έστειλαν μόνο την Τσιόλινα. Μία αντίρρηση, αλλά μετά, δεν για το Ιταλικό κοινοβούλιο. Μετά έκανε ακόμα και η κυρία Μουσολίνη, η γονή του Μουσολίνη. Αλλά. Περιμένετε να συμφωνήσω επικαλούμενος την επίκτη τη σοφία μου, υποστηρίζοντας ότι πέρασαν τα χρόνια και για μένα να συμφωνήσω μετά από τέτοια προσβολή μαζί σας? Όχι, τι λέτε τώρα? Θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σας. Θέλω να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας στο να μην οξύνουμε τις αντιθέσεις. Ποιες αντιθέσεις να οξύνουμε? Εμείς οξύνουμε τις αντιθέσεις καταγράφοντας μια πραγματικότητα τόσο δυσάρεστη. Αλλά τι να πω κι εγώ? Τι να πω, πείτε μου, τι να πω, τι να πει ο μέσος άνθρωπος που μας ακούει? Τι να πει? Μπορεί να ακούει το Δήμαρχο. Λάμπρος. Τι να πει, τι Λάμπρο. Να πει η κοινωνία? Εχθές εγώ κατέβαινα την Κηφισία. Μισό λεπτό, κύριε Τσαγιάρη. Και είδα τα σχοινιά που έβαζαν στην παρέλαση στο Δήμο Κηφισιάς. Προφανώς μιλάς για μια μαθητική παρέλαση, σχοινιά δεμένα παντού κλπ. Τι να προστατευτεί ο κόσμος, ήθελαν να προστατευτούν από τι, από το λαό που θέλει. Η επίσημη. Λάμπρο. Λέγε. Κλίμα από τη Βουλή. Ο Τσίπρας κάλεσε τον Σαμαρά να μην είναι πλέον κοινοβουλευτικός λιποτάκτης και να έρθει να απαντήσει εδώ για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ένα αγκάθι για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τώρα μετράνε αυτά τα κοινοβουλευτικός λιποτάκτης και τα ρητορικά σχήματα. Εδώ τι να κόσμος... πω, μάκη, με αυτά άκουσα, τι να πω. Ναι, όχι, με αυτό το μοντέλο το παλιωμοδίτικο με εκνευρίζει πολύ. Είσαι ένα κόμμα, θες να πάρεις την εξουσία και μιλάς τώρα για πολιτικές λιποταξίες, χρησιμοποιείς μια ορολογία του παρελθόντος. Αντιγράφει λίγο, Παπαδρέω, τι να κάνει. Δεν είναι ο Παρθενογέννης, το Τσίπρας. Κρίμα είναι. Μέσα στο πολιτικό σύστημα. Ακόμα δεν έχουν τολμήσει να μιλήσουν για το Μητρόπουλο. Για την... Έκανε άνοιγμα σε ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δεν τολμάσουν, λέω, να απαντήσουν για την ιστορία του Μητρόπουλου που έβγαλα. Δεν διανοούνται να δώσουν μια πιστική απάντηση. Τον στηρίζουν. Το στηρίζουν. Και περιμένουν να πάνε μπροστά στηρίζοντας περιπτώσεις σαν του Μητρόπουλου. Έλεος. Είναι ποτέ δυνατόν να το δεχτεί αυτό η συνείδηση του κόσμου? Για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα κλείσω μαζί σας. Καλή τύχη θα σας πω. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Χρειάζεται πολύ δύναμη. Και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Σας περιμένουμε στην προγραμματική μας συνδιάσκεψη. Θα έρθουμε. Εμείς θα τα καλύψουμε έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Thank you.